κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις για το θέμα των κολλημάτων. Στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά πίσω στο θέμα των κολλημάτων. Ας πούμε, είμαστε 24 στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρώντας διάφορους δείκτες. Δεν είναι τυπικό για κανένα μας. Ότι μας έχουν περάσει περισσότερες από τις χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά χρόνια μετά από εμάς. Προσπαθούμε να κάνουμε μια δουλειά δύσκολη με κόστο. Διότι αν δεν είχε κόστο θα είχε τύχει το θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η άποψη ότι στη δική μου αυλή μην τελειώμαστε. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και στις Κυκλάδες προγραμματίζουμε 3 μεγάλες μονάδες διαχείρισης των κολλημάτων. Μία στη Σαντορίνη, έχω μιλήσει πρόσφατα στη Σαντορίνη, ήταν και περιφερειάρχης, η οποία θα αποκολουθήσει με αυτή, μία στη Σύρο και μία στην Άξο. Σήμερα είμαι σε θέση να σας πω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η μονάδα αυτή θα δημοκρατηθεί. Και θα προχωρήσει και θα είναι μια μονάδα η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί 5.500 τόνους ετησίου. Στις Κυκλάδες βέβαια δεν προχωρούν μόνο αυτές οι μονάδες, προχωρούν και οι λεγόμενες ΜΕΘΑ που είναι αρκετά περισσότερες σε πολλά επιμέρους νησιά των Κυκλάδων, που είναι οι μονάδες της εργασίας βιολογικών ανθρωπίδων, που είναι μικρότερες κλίμακες. Κάνουμε μια προσπάθεια να προχωρήσουμε με επίκεντρο τη σκέψη μας την ανακύκλωση. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Στις Κυκλάδες προφανώς είναι διπλά θέμα τουρισμού. Είμαστε σε επαφή με το νέο ΦΟΤΣΑ που δημιουργήθηκε σε περιφερειακό επίπεδο, στον οποίο είναι πρόεδρος ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κατζημάκος, και στον οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχός μας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Για μας το θέμα είναι πολύ μεγάλης σημασίας, πολύ μεγάλης βαρύτητος. Για πρώτη φορά ιδρύθηκε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης των Αποβλήτων, διότι πρέπει να καλύψουμε το κενό. Θυμάμαι ακόμα πόσο σοκαρίστηκα όταν πήγα στην Κομματερή, η Κομματερή είναι στη Σαντορίνη, που από μια πλευρά έπρεπε στα παραμένα σκουπίδια και την άλλη πλευρά την Καντέρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν είναι θέμα ούτε δεξιάς ούτε αριστερής πολιτικής. Τι γίνεται. Πρέπει να περάσουμε σε μια επόμενη σελίδα. Χαίρομαι που στην Άξο θα περάσουμε σύντομα σε επόμενη σελίδα. Αυτά τα θέματα των απορριμμάτων είναι θέματα δικής μου προσωπικής αρμοδιότητας. Θα έχω κρατήσει επίτηδες σε μένα προσωπικά, γιατί με ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα το καθήκον δυνατόν και να περάσουμε και σε αυτό σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον.